Πάνε περίπου 3 χρόνια όταν μια εταιρεία που οι περισσότεροι από εμάς είχαμε ξεχάσει τελείως άρχισε να γίνεται trend στο Twitter και να γίνεται και πρωτοσέλιδο. Η GameStop, η οποία πωλούσε βιντεοπαιχνίδια, κονσόλες και αξεσουάρ βιντεοπαιχνιδιών, εμπορεύματα βιντεοπαιχνιδιών και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, ήταν κάποτε ένας εξαιρετικά επιτυχημένος λιανοπολιτής. Γύρω στο 2016 ωστόσο, οι πωλήσεις του άρχισαν να μειώνονται και στη συνέχεια να πέφτουν κατακόρυφα. Η δημοτικότητα τόσο των ηλεκτρονικών αγορών όσο και των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών έκανε τους πελάτες να εγκαταλείψουν μαζικά τα καταστήματα GameStop. Θα μπορούσατε να πείτε ότι έβαλαν ένα stop στο GameStop. Γιατί λοιπόν τώρα αυτή η σχεδόν απαρχαιωμένη αλυσίδα κέρδισε ξαφνικά την προσοχή του κοινού στις αρχές του 2021, έχει να κάνει πολύ με την διαδικτυακή πύλη φόρουμ συζητήσεων Reddit και μια επενδυτική στρατηγική που ονομάζεται Shorting a Stock. Σήμερα λοιπόν στους επενδυτές παγκόσμιας κλίμακας, σε ένα ενημερωτικό και εκπαιδευτικό κανάλι, στο οποίο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή, θα μιλήσουμε σε τι αναφέρεται το shorting μιας μετοχής. Το shorting λοιπόν μιας μετοχής, που αναφέρεται επίσης ως short selling, είναι μια περίπλοκη στρατηγική. Με απλά λόγια, αναφέρεται στην πρακτική του δανεισμού μετοχών ή τίτλων και στη συνέχεια άμεσης περιστροφής και πώλησής τους. Ο επενδυτής που κάνει short μια μετοχή κερδοσκοπεί σχετικά με την τιμή της, παίρνοντας έναν υπολογισμένο κίνδυνο ότι η αξία της μετοχής θα πέσει. Αφού δανειστεί λοιπόν τώρα τις μετοχές και στη συνέχεια τις πουλήσει σε άλλο επενδυτή που είναι όμως διατεθειμένος να πληρώσει την αγοραία αξία, που είναι έτοιμος να πληρώσει την αγοραία αξία για αυτές, ο επίδοξος πολιτής ανοιχτών κεφαλαίων περιμένει να πέσει η τιμή αναμετοχή. Στη συνέχεια επαναφέρουν το απόθεμα και το επιστρέφουν στον αρχικό κάτοχο από τον οποίο το δανείστηκαν αρχικά, αποκομίζοντας ένα καθαρό κέρδος στη διαδικασία. Με απλά λόγια, το shorting είναι ακριβώς το αντίθετο από το παραδοσιακό μάντρα της Wall Street του «αγοράζω χαμηλά και πουλάω ψηλά». Αυτό κάνουν οι επενδυτές που επιλέγουν μια μακροχρόνια προσέγγιση και ένα βασικό στοιχείο αυτής της τακτικής είναι η επιθυμία και η ικανότητα να αγοράσουν τη μετοχή και στη συνέχεια να τη διατηρήσουν ξεπερνώντας τα σκαπανεβάσματα της αγοράς. Υπάρχουν φυσικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε οποιαδήποτε επενδυτική στρατηγική. Ποιες πιθανές παγίδες υπάρχουν στο shorting μιας μετοχής? Οι ανοιχτές πωλήσεις εξαρτώνται από τη δυνατότητα δανεισμού μετοχών καθώς και από το στοίχημα ότι η αξία της μετοχής θα μειωθεί. Δεδομένου τώρα λοιπόν ότι ο επενδυτής ουσιαστικά πουλά τη μετοχή πριν την αγοράσει, υπάρχει αρκετά μεγάλος κίνδυνος. Υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα για κέρδη, καθώς μια μετοχή μπορεί να πέσει στα 0 ευρώ ή δολάρια. Από την άλλη πλευρά, ένας επενδυτής θα μπορούσε να κάνει κακή πρόβλεψη για την απόδοση της μετοχής. Μερικές φορές μια μετοχή θα εκπλήξει ακόμα και τον πιο έξυπνο έμπορο και η αξία της θα αρχίσει να ανεβαίνει. Θεωρητικά δεν υπάρχει ανώτατο όριο στην τιμή και επομένως δεν υπάρχει ανώτατο όριο για την απώλεια των short seller. Σε περίπτωση που το κόστος υπερβαίνει το ποσό για το οποίο ο επενδυτής πούλησε τη δανεική του μετοχή, έχει μόνο 2 επιλογές. Να περιμένει από την αγορά ή να αγοράσει πίσω το χρεόγραφό του και να το επιστρέψει στο δανειστή. Η τελευταία επιλογή απαιτεί να συμπληρώσετε τη διαφορά τιμής, καθώς οι μετοχές είχαν μικρότερη αξία τη στιγμή που δανείστηκαν από ό,τι κατά την επιστροφή. Η αναμονή τώρα για την αγορά δεν είναι επίσης καλή επιλογή. Εξάλλου, η όλη διαδικασία εξαρτάται από μια σχετικά γρήγορη ανάκαμψη, η οποία ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο. Εάν τώρα η εταιρεία πληρώνει μερίσματα, ενώ κάνετε shorting της μετοχής, θα οφείλετε αυτό το μέρισμα στο δανειστή σας. Το γεγονός ότι δεν είστε κάτοχος της μετοχής που χρησιμοποιείτε μπορεί να σας βάλει ανάμεσα σε παρομοιώδεις ροκ καταστάσεις. Ας πούμε λοιπόν τώρα ότι παρακολουθείτε μια εταιρεία. Θα την ονομάσουμε Wintopia. Έχετε ακούσει λοιπόν κραυγές για κάποια δυσάρεστη συμπεριφορά από την πλευρά του Διευθύνοντος Συμβούλου της Wintopia και οι υπάλληλοι φαίνεται να πηδούν από το πλοίο σε κάθε στροφή, να καταλείπουν δηλαδή το πλοίο. Επιπλέον, οι πωλήσεις στα καταστήματα λιανικής πώλησης μεγάλων ποσοτήτων έχουν σημειώσει πάρα πολύ μεγάλη πτώση από τη στιγμή που ο κύριος ανταγωνιστής του, το Windows Online, έχει ουσιαστικά φέρει επανάσταση στον τρόπο κατασκευής και αποστολής των Windows. Το Wintopia λοιπόν απλά δεν μπορεί να ταιριάξει με τις χαμηλές τιμές των Windows Online και ως εκ τούτου κλείνει όλο και περισσότερες τοποθεσίες του. Έτσι λοιπόν εσείς τι κάνετε, καλείτε το μεσίτη σας μια μέρα και συζητάτε για short selling κάποιας μετοχής Wintopia. Εντοπίζει λοιπόν ο μεσίτης σας 100 μετοχές, τις δανείζει σε εσάς και στη συνέχεια βρίσκει έναν αγοραστή για αυτές
σε αγορία αξία 20 δολαρίων αναμετοχή για συνολικά 2.000 δολάρια. Και όπως υποψιαζόσασταν, δεν αργεί να γίνει το Wintopia. Οι τιμές των μετοχών πέφτουν στα 5 δολάρια αναμετοχή. Αγοράζετε αμέσως πίσω αυτές τις 100 μετοχές που δανειστήκατε μόνο για το 1 τέταρτο της τιμής πώλησής τους. Αφού επιστρέψετε τις μετοχές και πληρώσετε και μερικές σχετικά μικρές αμοιβές για το προνόμιο να τις δανειστείτε, αποχωρείτε από τη συμφωνία με ένα καθαρό κέρδος 1500 δολάρια. Ωραία όλα αυτά. Τι γίνεται όμως αν κάνεις λάθος? Ίσως η Wintopia κυκλοφορήσει ένα επαναστατικό νέο προϊόν, το Wintron 3000, ένα widget για τον τερματισμό όλων των γραφικών στοιχείων. Μέσα σε μια νύχτα, η μετοχή εκτοξεύεται στα ύψη. Ενώ κοιμάστε χαλαροί στο κρεβάτι σας, η τιμή της μετοχής της Wintopia ξεπερνά ακριβώς το σημείο αναφοράς των 20 δολάριων και φτάνει στα 50 δολάρια αναμετοχή. Όταν ξυπνήσετε την επόμενη μέρα, αυτές οι 100 μετοχές που πουλήσατε εσείς τώρα για 2.000 δολάρια αξίζουν τώρα 5.000 δολάρια. Τώρα όχι μόνο έχετε εξαντλήσει τα αρχικά 2.000 δολάρια, αλλά θα είστε επίσης υποχρεωμένοι να πληρώσετε άλλα 3.000 δολάρια για να αγοράσετε ξανά αυτές τις μετοχές για να τις επιστρέψετε. Η μετοχή λοιπόν τώρα του GameStop έμεινε στο επίκεντρο ορισμένων πολιτών short, αφού η πολιορκημένη εταιρεία έφερε στο πλοίο 3 στελέχη με συνδρομές για κατοικίδια. Στην πραγματικότητα, η τιμή της μετοχής του GameStop είχε ήδη διπλασιαστεί τη στιγμή που τράβηξε την προσοχή των Redditors, που ήταν μέλη μιας ομάδας που ονομάζονταν Wall Street Bets. Παρατήρησαν λοιπόν ότι ορισμένες μεγάλες εταιρείες επενδύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης μιας ειδικότερα με την επωνυμία Melvin Capital, είχαν λάβει σημαντική θέση αγοράς με τίτλους GameStop. Σε μια κίνηση που θυμίζει τον Robin Hood των τελευταίων ημερών, οι Redditors συνωμότησαν για να ανεβάσουν την αξία της GameStop στη Wall Street για να αυξήσουν τις απώλειες των θεσμικών επενδυτών, των στελεχών των huge funds που τους θεωρούσαν άπλιστους και ανήθικους. Αυτό με τη σειρά του οδήγησε σε μια καταστροφική καθοδική κίνηση. Καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου άρχισαν να αγοράζουν ξανά τις μετοχές ως μέτρο αναστολής με σκοπό να περιορίσουν τις ζημιές τους, η τιμή ανέβηκε ως απάντηση. Στο τέλος, αντί να εξαγοράσουν αυτές τις πτωτικές μετοχές για να βγάλουν κέρδος, οι επενδυτές huge funds που ήταν τόσο πτωτικοί στην GameStop κατέληξαν να προσπαθούν να τις αγοράσουν και να τις επιστρέψουν σε μια άκαρπη προσπάθεια να μειώσουν τις ζημιές τους. Αυτό το σενάριο είναι γνωστό και ως σύντομη συμπίεση. Είναι κακό το shorting. Βέβαια, όταν έγινε αυτό, πέσανε όλες οι μεγάλες κυβερνήσεις εκεί να σώσουν τους μεγαλοεπενδυτές, επειδή το κάνανε κάποιοι μικροί και τους πιάσανε κότσους. Και πολύ καλά τους κάνανε. Είναι σίγουρα αλήθεια ότι οι ανοιχτές πωλήσεις μιας μετοχής είναι αμφιλεγόμενες. Είναι όμως στην πραγματικότητα ανήθικο? Είναι επικίνδυνο? Απλώς μια γενική κακή πρακτική? Λοιπόν, υπάρχουν επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές. Οι ανοιχτές πωλήσεις μπορούν να συμβάλλουν στην πτώση της αγοράς. Οι επικριτές λένε ότι το στοίχημα εναντίον μιας συγκεκριμένης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Λένε επίσης ότι είναι ηθικά λάθος να ωφεληθεί κανείς από τη δυστυχία κάποιου άλλου. Όσοι χρησιμοποιούν στρατηγική βραχυκύκλωση τελικά πετυχαίνουν μόνο όταν μια εταιρεία αποτυγχάνει. Από την άλλη πλευρά τώρα του νομίσματος, οι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι οι ανοιχτές πωλήσεις δεν είναι ένα νέο κενό ή ένας ύπουλος τρόπος εκμετάλλευσης της αγοράς. Υπήρχε σε κάποια μορφή από τότε που ξεκίνησαν οι ίδιες οι αγορές. Άλλοι εξηγούν ότι ο περίπλοκος, ακατάστατος και δύσκολος κόσμος των επενδύσεων δεν έχει σκοπό να είναι κάποιος δίκαιος και ότι οι σκοποί αυτοί αγνοούν τα μέσα. Το shorting μπορεί επίσης να είναι ένας τρόπος αποκάλυψης της απάτης. Συχνά οι επενδυτές είναι αυτοί που πρώτοι παρατηρούν ότι μια εταιρεία αντιμετωπίζει προβλήματα. Η πρακτική βοηθά επίσης στη ρύθμιση της αγοράς, παρέχοντας ακριβή ανακάλυψη τιμών. Το αν αισθάνεστε άνετα με τις ακάλυπτες πωλήσεις ή όχι, είναι μια απόφαση που μπορείτε να πάρετε μόνο εσείς, χρησιμοποιώντας τους πόρους που έχουμε και που έχει ο καθένας φυσικά. Και κάπου εδώ, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μας βίντεο και μιλήσαμε για το τι σημαίνει κάνω shorting μια μετοχή. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Τα λέμε σύντομα με το νέο μας βιντεάκι.